μόνο. Αυτά είναι πολλά πράγματα μαζί. ΦΠΑ στην οικοδομή. Πολύ θετικό μέτρο το ΦΠΑ στην οικοδομή. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει αναστολή 20%. Είναι πολύ θετικό μέτρο, αλλά πρέπει κάπως να συνδέεται. Δηλαδή κάτι να κερδίζουμε από αυτό. Κερδίζουμε ναι στην οικοδομή, οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνεται ο κόσμος δουλεύει. Βλέπουμε όμως το εξής, ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με μια στεγαστική πολιτική. Όπως είχαν οι Κύπρος. Π.χ. για παράδειγμα. Η Κύπρος τι έκανε. Σου λέει: δεν θέλω να χάσω λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού για τη στεγαστική μου πολιτική. Αν θα κάνω το εξής, θα δημιουργήσω έναν οργανισμό που τον ονομάσω Οργανισμό Τράπεζα Γης ή Ανάπτυξη Γης, συγγνώμη, το λέει Κύπρος, όπου θα δίνω τη δυνατότητα στον κατασκευαστή, άμα συνεργάσει μαζί μου, να αυξάνω στην τελεστή δόμηση. Παράδειγμα, έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο χτίζει 1000 τετραγωνικά και εγώ είμαι κατασκευαστή. Πάω στον οργανισμό και λέω: θέλω να συνεργαστούμε. Ναι, στον οργανισμό, μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, σου λέει ο οργανισμό: θα σου αυξήσω την τελεστή δόμηση 30%. Άρα και εκεί που χτίζει 1000 μέτρα, θα χτίσει 1300. Τι κάνει μετά, του λέει: τα επιπλέον 300 μέτρα, 150 μέτρα ο κατασκευαστή δικά του, αφού τα πλήρωσε και τα έκτισε, 150 τετραγωνικά μέτρα δικά του. Του ελληνικού δημοσίου. Ανάλογα, είναι 45-25, okay. Έχει διάφορους συντελεστές. Okay. Ή 45-55 ή 50-50, okay. Όσο είναι 50-50 κατά βάση. Okay. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή, Κύπρος, αποκτά ο οργανισμός του δημοσίου δωρεάν τετραγωνικά μέτρα, ανά περιοχή που υπάρχει αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας και άρα τι κάνει, λύνει και το δημογραφικό. Δηλαδή δεν συγκεντρώνει τον κόσμο μόνο στις μεγάλες πόλεις. Οπουδήποτε υπάρχει νέα οικοδομή, το δημόσιο του Κυπριακού αποκτά εντελώς δωρεάν τετραγωνικά μέτρα. Το προφέρω να σκεφτώ το πρόβλημα που μπορεί να είναι. Να σου απαντήσω, Έχω την απάντηση και το πρόβλημα. Περίμενε. Λοιπόν, άρα έχουμε το εξής. Αποκτά τετραγωνικά μέτρα, που τα νοικιάζει με φτηνό ενίκιο και μια φορά το χρόνο τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα τα κληρώνει στον κόσμο και μπορεί να αγοράσει κάποιο σύμφωνα με το κόστος του κατασκευαστικού τη συγκεκριμένη δεδομένη χρονική στιγμή του δικού του Ελστάτ. Υπάρχει κάποιο και λέει: πολύ ωραία, μα τα λε κύριε Μπάκα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά το πράσινο περιβάλλον. Πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Και γενικά σεβόμαστε. Γενικά οι συντελεστέ έχουν μια λογική. Ναι, εγώ θα σου πω ότι μπορεί να μην γίνονταν παντού. Ναι. Να γίνονταν κάπου εκεί που μπορούσε να γίνει. Ωραία. Από την άλλη, πάμε... 30% είπε, δεν είναι. Ναι, πάμε σε μια λογική όμω να δει τώρα. Ναι. Που θα είμαι κακό σε αυτό. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ σέβομαι πολύ το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. Σου χαρά 100% το λέω. Αλλά εμεί οι ίδιοι θεσμοθετήσαμε πριν λίγα χρόνια και νομοποιήσαμε ότι το 60-70% των ημιπαίθριων, του ημιπαίθριου χώρου, σε πάρα πολλέ οικοδομέ των Βορείων, των Νοτίων, των Ατλαντικών Προαστίων και σε όλη τη χώρα. Άρα είχαμε μια οικοδομή που είχε τετραγωνικά μέτρα ένα σπίτι. Τόσο το αφήξαμε, 20% ήταν. Είχαμε μια οικοδομή. Κύριο κανένα μπαλκόνι, 30. Ακριβώ. Λοιπόν, δηλαδή είχαμε αυτή τη στιγμή το προηγούμενο χρονικό διάστημα οικοδομέ που ήταν 1000 μέτρα και βγήκαν 1600. Ο κατασκευαστή πούλησε, πήγε την υπεραξία στην τσέπη του για κάτι που δεν ήταν δικό του, ήταν παράνομο. Άρα εμεί στη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουμε πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα το κόστο στέγαση. Δηλαδή, μας πειράζει να ασχοληθούμε και να υιοθετήσουμε μια πολιτική για 1, 1,5, 2 έτη, μέχρι με κάποιο τρόπο να ισορροπήσουν τα πράγματα. Άντως, επειδή είμαστε και στο Game of Mars πέρα του χρήματος, έχει απόλυτο νόημα αυτό, διότι ουσιαστικά είναι μια παραγωγή αξίας από το 0. Είναι εξαιρετική ζώμηση. Είναι. Δηλαδή, από το 0, από τον αέρα, δημιουργώ κάτι που είναι μπετά και τούβλα. Δεν πληρώνω τίποτα. Μπράβο, που έχει μια αξία πάνω. Είναι ο μόνος τρόπος να παράξω αξία από το 0 η νέα οικοδομή. Να σου πω κατά